Χολιγουντιανή υπερπαραγωγή θύμιζαν τα σχέδια δύο αδελφών από τη Χερσόνησο που νίκιασαν πολυτελή βίλα στον Ανισαρά για να τη μετατρέψουν σε απέραντη υδροπονική καλλιέργεια χασίς. Δεν υπολόγισαν ωστόσο ότι θα βρεθούν τετατέτ με αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου και τα σχέδιά τους γρήγορα θα ναυαγούσαν στην πισίνα της απομονωμένης βίλας που διάλεξαν ως στρατηγείο. Μετά από στενή παρακολούθηση, οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου έκαναν έφοδο στη βίλα για να πιάσουν στα πράσα τους δύο κατηγορουμένους. Ντυμένοι με λευκές στολές αλλά CSI για να μην αφήνουν αποτυπώματα είτε γενετικό υλικό στο χώρο, φρόντιζαν τα δενδρίλια που καλλιεργούσαν σε γλάστρες όταν κυκλώθηκαν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, φαίνεται να έδωσαν μάχη για να ξεφύγουν χωρίς να τα καταφέρουν. Με τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού για υδροπονικές καλλιέργειες, στον πρώτο όροφο της βίλας είχαν φουντώσει 61 δενδρίλια. Από τα οποία ήδη είχαν αποσπάσει 11 κιλά και 275 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη. Είναι σε ένα στάδιο, δεν έχουν οριμάσει ακόμα τα φυτά, δεν ξέρουμε τι φυτά είναι, δεν ξέρουμε, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών. Για άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικά και οικονομικά κατεστραμμένα κάνουν λόγο οι συνηγοροί τους που απορρίπτουν τις κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών ευρείας κλίμακας. Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένα, προέρχονται από το χώρο των τοξικομανών, έχουν κάνει αλλεπάλληλες προσπάθειες για την απεξάρτησή τους. Δηλαδή δύο παιδιά τα οποία πραγματικά είναι άρρωστα παιδιά και που έχουν δώσει τον δικό τους αγώνα προκειμένου να ξεφύγουν από τον κόσμο των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη μικροποσότητα κάναβης 1.650 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, τρία κινητά, ενώ κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, μέσα με τα οποία μοίραζαν τις παρτίδες των ναρκωτικών στην πελατεία τους. Μάλιστα, τα ναρκωτικά ήταν χωρισμένα σε μεγαλύτερες συσκευασίες για τους special πελάτες, επιχειρηματίες και επιφανή πρόσωπα της περιοχής, με την Ελλάς να σκανάρει εξονυχιστικά τις κινήσεις τους.